προμηθευτεί στις ώρες πριν από το σχολείο, πριν πάνω από το σχολείο, ή γίνονται ανταλλαγές την ώρα του μαθήματος. Στις τουαλέτες, στα διαλύματα ή πίσω από τα σχολεία γίνεται διακίνηση των ναρκωτικών, καταγγέλνουν μαθητές. Κάποιοι δεν διστάζουν να κάνουν χρήση ακόμη και εντός του σχολικού ωραρίου, με απρόβλεπτες πολλές φορές συνέπειες. Ένα παιδί πριν κάτι μέρες είχε χρησιμοποιήσει κάποιες ουσίες και είχε μπει σε ένα καυγά με έναν άλλο συμμαθητή του. Κάποιοι παιδί, για να μην τα δει ο διευθυντής, πηγαίνουν πίσω από το σχολείο και καλά για να κάνουν το μάγκα. Ακολουθούν κάτι άλλο που είναι δεν ξέρω κι εγώ τι και χρησιμοποιούν ναρκωτικά. Πρόσφατο λιποθυμικό επεισόδιο μαθήτρια σε σχολείο της Κρήτης, που φέρεται να σχετίζεται με χρήση ναρκωτικών ουσιών, προκάλεσε τη διαταγή για έρευνα από το Υπουργείο Παιδείας, με την Υπουργό να δηλώνει ότι θα επιδείξει μηδενική ανοχή στη χρήση ουσιών. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι το μόνο όπως φαίνεται. Τέτοιου είδους περιστατικά σε εμάς είναι σχεδόν καθημερινά. Στο γυμνάσιο δίπλα από το σπίτι μας υπάρχει παιδάκι στο γυμνάσιο που φυτάκι είναι χρήστης. Πριν λίγες μέρες ένα παιδί στις τουαλέτες κάπνισε χόρτο και είχε επιθετική συμπεριφορά. Δεν αποκλείεται μάλιστα ο ξυλοδαρμός ενός πατέρα από εξωσχολικούς σε σχολείο της Πάτρας, εκτός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει κρούσει εδώ και μήνες τον κόδωνα του κινδύνου στις αρχές. Είχαμε διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα την παρουσία εξωσχολικών και ενηλίκων, πολλές φορές και με παραβατική συμπεριφορά. Δεν ήταν λίγες οι φορές που βρίσκαμε σύρικες το πρωί. Την τελευταία εβδομάδα έχουν συλληφθεί κοντά σε παιδικές χαρές, σε γειτονιές και σε πλατείες περισσότερα από 20 άτομα για κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σε πολλά σχολεία δεν υπάρχει φύλαξη, με αποτέλεσμα οι εξωσχολικοί να δρούν ανενόχλητοι. Έξω από το σχολείο, από εξωσχολικά παιδιά, μεταφέρουν τα ναρκωτικά μέσα στα σχολεία. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο θέμα με τους εξωσχολικούς. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να κρατήσουμε παιδιά τα οποία είτε ενίοτε ήθελαν να πηδήσουν ακόμα και τα κάγκελα για να μπουν μέσα και να έρθουν σε επαφή με μικρότερες ηλικίες. Τώρα, πειθαρχικός έλεγχος από την Εκκλησία διεξάγεται για τον ιερέα. Θυμίζουμε, πιάστηκε, ήταν μέλος πείρας.